Αύριο, 7 Νοέμβρη, θα προχωρήσουν στη διαδικασία της ψήφισης, ύστερα από τη βάσανο διεξοδικότατης και εξαντλητικής 15ωρη συζήτησης, που αποτελεί υπεραρκετό χρόνο για τη λήψη νέων μέτρων που θα μας οδηγήσουν σε εργασιακό μεσαίωνα με στρατιές ανέργων, μισθούς πείνας και πλήρους φτωχοποίησης μεγάλου κομματιού του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Εμείς δεν πρέπει να τους αφήσουμε. Η συγκυβέρνηση περνά δύσκολες ώρες. Το ΠΑΣΟΚ διαλύεται. Βουλευτές ανεξαρτητοποιούνται ή διαγράφονται. Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας έντονες αντιθέσεις και κόντρες. Για να βοηθήσει τη συγκυβέρνηση ο Βενιζέλος θέτει κομματική πειθαρχία. Η Δημάρ λέει ότι δεν θα ψηφίσει τα εργασιακά, αλλά υπάρχει έντονη φημολογία πως μάλλον θα δηλώσει παρόν, βοηθώντας έτσι το έργο της συγκυβέρνησης. Ακόμα και οι βουλευτές της Νουδού θα ψηφίσουν υπό την πίεση του αρχηγού. Για τους παραπάνω λόγους, η πίεση που πρέπει να τους ασκήσουμε εμείς πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Είναι απαραίτητο να νιώσουν έμπρακτα την αντίθεσή μας και τη διαφωνία μας στα μέτρα. Ήδη τρέμουν. Πρέπει να νιώσουν την ανάσα όλης της εργατικής τάξης, του κάθε εργαζόμενου και ανέργου. Να γίνεται τυφώνας που θα τους ξαποστείλει όλους όσους ψηφίσουν τα μέτρα. Thank you.